Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Ισπανίας, ο Δήμος Ηρακλείου επικύρωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη σύνδεση του Ηρακλείου με το Τολέδο, την πόλη που ο Γκρέκο εμπνεύστηκε και μεγαλούργησε. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην πόλη μας, σε ένα τόπο όπου άνθησε ο πιο λαμπρός πολιτισμός της Μεσογείου, ο Μινωικός πολιτισμός. Αξίζει να αναπτύξουμε τη σχέση μας ακόμα περισσότερο. Οι δεσμοί ενισχύθηκαν μέσω της υπογραφής πρωτοκόλλου αδελφοποίησης των δύο Δήμων, συνεργασία η οποία θα προβάλλει περαιτέρω τη ζωή και το έργο του Ελ Γκρέκο. «Είστε αδελφοί μας», δήλωσε ο Δήμαρχος του Τολέδο, ο οποίος εξέφρασε τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι βρίσκεται στη γενέτειρα του Δομήνικου Θετοκόπουλου, ενώ ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Γιάννη Κουράκη για την θερμή υποδοχή αλλά και την φιλοξενία. Ελ Γκρέκο Ναθίου Ακή. Ο Ελ Γκρέκο γεννήθηκε στο Ηράκλειο και στο Τολέδο έκανε τα σημαντικότερα του έργα που τον έκαναν γνωστό στον κόσμο. Οπότε ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να συνδέσουμε όλες αυτές τις σχέσεις και η καλύτερη στιγμή, η καλύτερη αφορμή για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να προσκαλέσει τον κύριο Δήμαρχο τον Αύγουστο, τώρα, σε λίγο καιρό, ώστε να επιβεβαιώσουμε και στο Τολέδο την αδελφοποίηση. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω το φίλο και αδερφό για αυτή την συμφωνία, τη συνεργασία και για τις σκέψεις που από χθες το βράδυ έχουμε ανταλλάξει για το πώς πραγματικά δεν θα είναι αυτή μια τυπική διαδικασία αλλά θα αποκτήσει μια ουσία σε σχέση με τη συνεργασία των δύο πόλεων. Ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ζήτησε να κάνει τοποθέτηση επί του θέματος. Ο Δομήνικος Θετοκόπουλος υπήρξε Ηρακλειώτης. Ωστόσο, στο χωριό Φόδελε, που ανήκει στο Δήμο Μαλεβιζίου, από το 1934 υπάρχει εντυχισμένη πλάκα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητος της πόλης Βαγιαδολίδη της Ισπανίας. Υπάρχει μουσείο για τον Ελ Γκρέκο. Υπάρχει πρωτομή του. Είχαμε τη γνώμη ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου, στον οποίο ανήκει το Φόδελε, έπρεπε να μετείχε σήμερα, να προσκληθεί και να μετέχει στη σημερινή εκδήλωση. Η νέα Δημοτική Αρχή, σε συνεννόηση με το Δήμο Μαλεβιζίου, θα εξαλείψει αυτή την εντός εισαγωγικών διαφορά. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης είχε ήδη αναδείξει προς τον ομόλογό του από το Τολέδο το αίτημα των κατοίκων και εκπροσώπων του Δημοτικού Διαμερίσματος Φόδελε, που διεκδικεί αντίστοιχη αδελφοποίηση. Φαμίλια. Λέει, δεν το έχουν προβλέψει κάτι τέτοιο. Πάντα στην Ισπανία είναι γνωστό ότι ήταν από εδώ ο Δομήνικος Θετοκόπουλος, αλλά δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να μεγαλώσει και η οικογένεια. Ο Γιάννης Κουράκης αναφέρθηκε στην ομιλία του στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη δυναμική της πόλης του Ηρακλείου, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης το κλίμα ήταν χαλαρό, με τον Δήμαρχο να παίζει βιόλα.